Η 29η Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη στην καρδιά, Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, και νομίζω ότι όλος ο χρόνος και όλη μας, όλος ο βίος θα πρέπει να είναι στην καρδιά, γιατί είναι η πηγή ζωής για τον ανθρώπινο οργανισμό. Τώρα το τι πρέπει να προσέχουμε, νομίζω λίγο πολύ γνωρίζουμε πράγματα, αλλά στην λεπτομέρειά τους θα μας βοηθήσει ο καλεσμένος μας στο Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ, ο Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του Μαμάτσιο Νοσοκομείου, ο Στέλιος Λαμπρόπουλος, ο οποίος... Καλησπέρα, γιατρέ. Καλησπέρα και εσείς. Καλώς ήρθατε μαζί μου και η Κατερίνα Μαρκοπούλου. Να μιλήσουμε για την καρδιά. Και θέλω να κάνω χαριτολογώντας ένα ερώτημα, ένα πρώτο ερώτημα. Η διατροφή μας, ο τρόπος ζωής μας, η άσκηση, είναι αυτά που παίζουν ρόλο? Ναι, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας. 29 Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Έχει καθιερωθεί από το 1999 και έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, πρώτα να ενημερώσει και δεύτερον να ευαισθητοποιήσει στο θέμα της πρόληψης και της βελτίωσης των λεγόμενων παραγόντων κινδύνου. Η διατροφή, όπως είπατε, είναι ένας από τους παράγοντες κινδύνου. Υπάρχουν και άλλοι, όπως είναι το κάπνισμα, όπως είναι η υπερλιπιδημία, όπως είναι το αυξημένο ορικό οξύ, η παχυσαρκία, η κατάθλιψη και το άγχος είναι από τους καινούριους, από τους τελευταίους παράγοντες, θα το έλεγα. Η ξεκούραση, ο ύπνος, ποιοτικός και ποσοτικός, αν θέλετε αυτό λίγο το σχολιάζουμε μετά. Και γενικά κοινωνική και πολιτιστική και οικονομική παράγοντες. Αν διαβάζω καλά τα όσα είπατε, όσο περνά ο καιρός και ο κόσμος εξυγχρονίζεται, μάλλον όλα αυτά δυσκολεύουν την κατάσταση. Άρα θα έχουμε ολοένα και περισσότερα περιστατικά, γιατί ο τρόπος ζωής μας, ο σύγχρονος τρόπος ζωής, έχει και άγχος, έχει και στρες, έχει και καταπώνηση, έχει και άστατη διατροφή και λιγότερη άσκηση. Έχει και κατάθλιψη, μετά και, κατάθλιψη το και κάπνισμα και όλα αυτά. Είναι νόσος κυρίως του δυτικού πολιτισμού. Είναι χαρακτηριστικό της σημερινής μας κοινωνίας όλα αυτά, όπως τα είπατε. Γι' αυτό και πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτά πρέπει να ξεκινήσουν. Δεν είναι μόνο ατομικό το θέμα να το λύσουμε σε ατομικό επίπεδο, αλλά είναι και ένα κοινωνικό θέμα. Και ξεκινάμε από την οικογένεια, από τη σωστή ενημέρωση, από την παιδική δηλαδή ηλικία, να εμφυσίσουμε στα παιδιά μας τον υγιή τρόπο ανάπτυξης, και μέσα σε αυτά είναι και η διατροφή, βέβαια. Κύριε Λαμπρόπουλε, όπως καλά γνωρίζουμε και σύμφωνα και με τα στατιστικά στοιχεία, πρώτη αιτία θανάτου είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Που σημαίνει, όπως και εσείς είπατε προηγουμένως, ότι στο δυτικό κόσμο με τα περισσότερα προβλήματα, με όλα αυτά, έχουμε περισσότερους θανάτους τα τελευταία χρόνια. Πραγματικά, σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε περίπου 17,5 εκατομμύρια θανάτους το χρόνο από καρδιαγγειακά νοσήματα. Στη χώρα μας το αντίστοιχο νούμερο υπερβαίνει τους 15.000 θανάτους το χρόνο. Είναι ένα τρομερό νούμερο. Και σε αυτό πρέπει να η καρδιολογική κοινότητα, αλλά και προσπαθεί να δώσει, να μετατοπίσουμε τις παρεμβάσεις, να φύγουμε δηλαδή από τη θεραπεία και να πάμε στην πρόληψη. Αυτή είναι θα είναι το μεγάλο στοίχημα τα επόμενα χρόνια. Γιατί με την πρόληψη μπορούμε να μειώσουμε κατά 80% όλα αυτά τα νούμερα που λέμε. Και μέσα στην πρόληψη είναι και η αλλαγή τρόπου ζωής, βέβαια, που ναι, το βασικότερο. Και να αρχίσουμε από το πολύ απλό, κύριε Λαμπρόπουλο, το περπάτημα. Ναι. Στους παράγοντες αυτούς που λέμε κινδύνου υπάρχουν οι μη τροποποιήσιμοι παράγοντες, όπως είναι παράδειγμα η κληρονομικότητα, το θετικό κληρονομικό, δηλαδή ιστορικό, η ηλικία και το φύλο. Αυτά δεν αλλάζουν, οπότε αν κανείς τα έχει, είναι μη τροποποιήσιμα. Υπάρχουν όμως οι τροποποιήσιμοι παράγοντες, οι κλασικοί παράγοντες αυτοί, οι οποίοι μπορούν να βελτιωθούν με προσπάθεια και με ένα πρόγραμμα και με μια αλλαγή του τρόπου ζωής. Και υπάρχει και ο μύθος που λέει ότι μεγάλες ηλικίες κυρίως έχουν πρόβλημα με την καρδιά τους. Και λέω μύθος γιατί πραγματικά έτσι είναι. Καθώς τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πάρα πολλά περιστατικά και σε μικρές ηλικίες.
ακόμη και από 20 ετών μέχρι και 45, έτσι, εκείνη η κρίσιμη ηλικία που σημαίνει ότι τα καρδιαγγειακά νοσήματα πλέον δεν έχουν ηλικία. Πραγματικά δεν έχουν ηλικία. Ο μέσος όρος έχει πέσει πάρα πολύ. Βλέπουμε όλο νέους ανθρώπους. Για μας, παράδειγμα, η ηλικία των 40 και 50 ετών είναι πολύ μικρή. Κάποτε δεν υπήρχαν σε αυτές τις ηλικίες περιστατικά τέτοια ή ήταν σπάνια, τέλος πάντων. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι αυτό το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε είναι ότι η πρόληψη είναι πάρα πολύ, είναι το α και το ω και ότι η αντιμετώπιση της είναι κάτι που αφορά κάθε καρδιά που χτυπά. Υπάρχουν κάποια καμπανάκια, δηλαδή κάποιες προειδοποιήσεις της καρδιάς ότι κάτι δεν πάει καλά, μπορούμε να αντιληφθούμε πράγματα εκτός από τον προληπτικό έλεγχο που ενδεχομένως μπορούμε να κάνουμε? Πολύ καλά το είπατε αυτό. Το πιο βασικό είναι να υπάρχει ο ετήσιος καρδιολογικός και έλεγχος της καρδιάς. Αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ. Μέσα βέβαια εκεί υπάρχουν ένας κύκλος εξετάσεων, έτσι. Και ανάλογα με το ιστορικό, με όλους τους παράγοντες κινδύνου, αυτό το τροποποιούμε αν πρέπει να γίνεται ίσως και πιο νωρίς ή ίσως και λίγο πιο αργά. Αλλά ο ετήσιος καρδιολογικός έλεγχος είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ξέρετε γιατί το ρωτώ? Γιατί ακούμε καμιά είδηση, ένας αθλητής έπαθε ένα κοπή και έφυγε από το μάτιο του το κόσμο και λες, μα ήταν αθλητής, ήταν δρομέας, έτρεχε ή έπαιζε ποδόσφαιρο. Πώς είναι δυνατόν? Ναι, εκεί είναι άλλο αυτό το ερώτημα που κάνετε. Εκεί μιλάμε για πρωταθλητισμό. Ο πρωταθλητισμός δεν είναι άθληση, εντάξει. Φτάνουμε την καρδιά εκεί σε επίπεδα οριακά. Άρα και εκεί θα πρέπει ο καρδιολογικός και ο ιατρικός, γενικά ο έλεγχος, να είναι πιο αυστηρός, πιο προσεκτικός και να περιλαμβάνει όλα τα στάδια, όλα τα επίπεδα. Και είπατε ότι οι παράγοντες βέβαια είναι πολλοί, είναι η υπέρταση, η παχυσαρκία, άγχος και η κατάθλιψη. Έχουμε κάποια στοιχεία, κύριε Λαμπρόπουλε, που δείχνουν ότι ο κορονοϊός μεγάλωσε το πρόβλημα? Κοιτάξτε, ο κορονοϊός ήταν μία και είναι μία πάθηση η οποία είναι μία λίμωξη. Εντάξει, είναι μία πανδημία που έχει σχέση με, είναι μία λίμωξη και σαν λίμωξη πιάνει όλα τα συστήματα. Το πρώτο σύστημα βέβαια που χτυπάει ο κορονοϊός είναι το αναπνευστικό. Το δεύτερο σε σειρά συχνότητας είναι το καρδιαγγειακό. Είμαστε πάντα, προσέχουμε δηλαδή, ελευρωνούμε και τα παρακολουθούμε τα περιστατικά. Τώρα να ζητήσω ένα σχόλιο για το επίπεδο υγείας των δημόσιων νοσοκομείων στην περιοχή σε σχέση με αυτό που κουβεντιάζουμε με τα καρδιολογικά περιστατικά. Κοιτάξτε να δείτε, αν εννοείται για την περίοδο του COVID ή γενικότερα? Γενικότερα, γιατί γενικότερα. Πολύ συχνά λέμε και ακούμε από συγγενικό, φιλικό περιβάλλον, από κοινωνικό περιβάλλον, ότι οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό αντιμετωπίζει κανείς με την καρδιά του, απευθύνεται στο κέντρο, στην Θεσσαλονίκη ή στα Γιάννενα. Δεν μένει στον τόπο μας. Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Τουλάχιστον για το δικό μας το νοσοκομείο, αλλά έτσι συμβαίνει και στα περισσότερα επαρχιακά νοσοκομεία, εμείς υστερούμε μόνο στο κομμάτι του αιμοδυναμικού εργαστηρίου. Όμως, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι και στο αιμοδυναμικό εργαστήριο για να πάει κανείς, θα πρέπει να πάει με μια ασφάλεια. Αφού δοθούν οι πρώτες βοήθειες, γιατί πολύ σημαντικό είναι σε ένα καρδιακό επεισόδιο οι πρώτες ώρες και σταθεροποίηση του αρρώστου. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Το άλλο είναι ότι η καρδιολογική δεν έχει μόνο το αιμοδυναμικό εργαστήριο. Έχει τα τακτικά εξωτερικά ιατρία, έχει το καρδιολογικό εργαστήριο, το οποίο το δικό μας είναι από τα πιο πλήρη που υπάρχουν. Έχει την καρδιολογική κλινική και έχει και τη Στεφανία μονάδα. Ένα άλλο που στην χώρα μας είναι πολύ, έτσι, σε πολύ μικρή, θα το πω, τέτοια, είναι το τεταρτοβάθμιο νοσοκομείο, το οποίο έχουμε ένα στην Ελλάδα και είναι το Ωνάσιο. Δηλαδή κάποια περιστατικά που είναι βαριάς μορφής, πολύ πολύ βαριάς μορφής, πρέπει να πάνε στο Ωνάσιο. Είναι και η διαδικασία εκεί, αλλά και όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν και είναι και πολύ χρονοβόρα. Άρα και
δίνει και τα νούμερα, αν σας πω και τα νούμερα τα οποία έχουμε εμείς σαν καρδιολογική κλινική, δηλαδή έχουμε 2.500 περίπου, 2.600 περιστατικά είδαμε πέρσι μόνο στα επίγοντα. Πάνω από 1.500 περιστατικά έχουμε δει στα τακτικά ιατρία. Έχουμε το τακτικό καρδιολογικό εργαστήριο και τις επανεξετάσεις όλων αυτών που νοσηλεύονται και πάνω από 1.200 ασθενείς έχουμε νοσηλεύσει. Στο επίπεδο στελέχωσης είναι ικανοποιητικό σε σχέση με το οργανόγραμμα, χρειάζεται περαιτέρω ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί πολύ συχνά μιλάμε μόνο για γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό σε μια κλινική είναι σημαντικός παράγοντας. Κοιτάξτε, το νοσοκομείο είναι ένας κύκλος και είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Πάντα θα υπάρχουν, είναι ένας οργανισμός ο οποίος είναι σε συνεχή δράση και σε συνεχή και εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο όλες τις ημέρες του χρόνου με περιστατικά όλες τις γκάμα της ιατρικής. Δηλαδή εμείς δεν λέμε ότι είμαστε δευτεροβάθμια και βλέπουμε περιστατικά μόνο με πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Σε εμάς μπορεί να έρθει το οποιοδήποτε περιστατικό, όχι μόνο, σε όλες τις κλινικές. Λοιπόν, εμείς σαν στελέχος είμαστε πάρα πολύ καλά, αλλά θα θέλαμε τώρα να έχουμε και ειδικευόμενους, είναι το επόμενο στοίχημά μας, αλλά υπάρχουν, πάντα προβλήματα υπάρχουν. Και πάντα επειδή θέλουμε να πετυχαίνουμε το καλύτερο, ο στόχος μας είναι αυτός, να κάνουμε πάντα το κάτι παραπάνω. Και πάντα δεν είναι μόνο με το οργανόγραμμα. Τα οργανόγραμματα που έχουμε, ξέρετε, στα νοσοκομεία είναι πολύ παλιά. Έχουν πια... Είναι το 70 οργανογράμματα. Έχουν ξεπεραστεί ήδη. Και τα γεγονότα μας έχουν ξεπεράσει. Και λόγω κορονοϊού βέβαια και όλων αυτών των καταστάσεων που έχουν δημιουργηθεί. Πάντως, κύριε Λαμπρόπουλε, η καρδιολογική θεωρείται από τις πολύ καλές κλινικές σε επίπεδο Βόρειο Ελλάδος, με όλα τα σύγχρονα μηχανήματα και ό,τι αυτό απαιτεί. Που σημαίνει ότι εξυπηρετείτε πολύ κόσμο, βλέπετε πολύ κόσμο και από άλλες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Ναι, έχουμε κόσμο από πολλές περιοχές. Αυτό εμείς που θέλουμε να κάνουμε είναι... έχουμε βάλει ένα στίχημα και με τον εαυτό μας. Το αιμοδυναμικό πρέπει να ολοκληρωθεί. Κοιτάξτε, αυτό. Για να φτάσουμε στο αιμοδυναμικό πρέπει τα κομμάτι. Προηγούμενα να γίνουν σωστά και να λειτουργούν όπως πρέπει. Και γιατί αυτό κάνουμε ένα λάθος σε αυτή τη χώρα. Θέλουμε πολλά και μετά δεν μπορούμε να τα λειτουργήσουμε. Δηλαδή τι θέλω να πω, ότι πριν μερικά χρόνια δεν είχαμε στεφανία μονάδα, δεν είχαμε το καρδιολογικό το εργαστήριο, δεν ήταν εξοπλισμένο και μετά δεν ήταν στελεχωμένο. Αν δεν γίνουν αυτά, πρέπει δηλαδή κάθε ένα να έχει τη σειρά του και να γίνεται σωστά. Το αιμοδυναμικό εργαστήριο είναι το επόμενο βήμα μας, αλλά θέλουμε και αυτό να γίνει σωστά. Δηλαδή τι εννοούμε να γίνει σωστά, θέλουμε να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Αυτό θα είναι το σωστό, θα είναι το τέλειο. Αυτό για να γίνει... Σωστά το τοποθετείτε, γιατί αν δεν λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, τα περιστατικά δεν ξέρουμε πότε θα συμβούν. Που σημαίνει ότι αν δεν έχετε στελεχωμένο το αιμοδυναμικό εργαστήριο με γιατρούς, άχρηστο είναι. Δεν ξέρω αν είναι άχρηστο, δεν μπορούμε να το πούμε. Αλλά βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη. Ναι. Αλλά ωστόσο, δεν θα είναι. Δηλαδή, μπορεί ένα αιμοδυναμικό να λειτουργεί με ωράριο δημοσίου. Η καρδιά δεν έχει. Μπορεί το έκτακτο καρδιολογικό πρόβλημα μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Άρα το ιδανικότερο θα ήταν αυτό, να λειτουργούμε και εμείς 24 ώρες το 24ωρο. Αυτό δεν γίνεται και σε πολλά άλλα αιμοδυναμικά εργαστήρια της χώρας. Και ο λόγος που δεν γίνεται είναι αυτός, ότι είναι πολύ δύσκολη και η στελέχωσή του. Πρέπει να βρούμε λύσεις για όλα αυτά και να κάνουμε κάτι πολύ μελετημένο και ώστε να είναι όσο το δυνατόν αποδοτικότερο. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Ήθελα να ρωτήσω πολλά περισσότερα. Αλλά μένουμε σε αυτό, στο ότι χρειάζεται πρόληψη, είναι προφανώς καλύτερη από οποιαδήποτε θεραπεία και να αλλάξουμε και λίγο τον τρόπο ζωής. Ξέρουμε περίπου τι χρειάζεται να κάνουμε, αρκεί να το προσπαθήσουμε. Είπαμε ότι η καρδιά είναι το μόνο όργανο που μπορούμε να ακούσουμε και να αισθανθούμε και είναι το πρώτο και το τελευταίο σημάδι της ζωής. Πρέπει να το προσέχουμε και να το φροντίζουμε όσο δυνατόν περισσότερο. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.